Με στόχο να εγκαταστήσει σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού σε όλα τα χωριά του Δήμου Σερών, η ΔΕΙΑ Σερών θα καταθέσει πρόταση στο ντερ Ελλάδα Σκόπια προπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η πρόταση, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεση την 31 Μαρτίου 2016, θα κατατεθεί από κοινού από τη ΔΕΙΑ, τη ΔΕΙΑ Γρήτα και το Δήμο Βασιλιέβο των Σκοπίων, με ποσοστό συμμετοχή σε 65% για την ελληνική πλευρά και 35% για τη Σκοπιανή, είτε 975.000 ευρώ για την πρώτη και 525.000 σε ευρώ για τη δεύτερη. Για το σκοπό αυτό, έφτασε πριν λίγε μέρε στην έδρα τη ΔΕΙΑς πενταμελή αντιπροσωπεία με το Δήμαρχο του Βασιλιέβο, κ. Βάντσο Στογιάννοφ. Του υποδέχτηκαν ο Δήμαρχο Ερών, κ. Πέτρο Αγγελίδης, ο Πρόεδρο τη Επιχείρηση, κ. Χασαπίδη και ο Γενικό Διευθυντή, κ. Σαφαρίκα. Ο κύριο Χασαπίδη έκανε μία σύντομη παρουσίαση τη επιχείρηση. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση πάνω στι τεχνικέ λεπτομέρειε τη σύνταξη τη πρόταση σε πολύ συνενετικό πνεύμα. Το έργο του τηλεελέγχου τηλεχειρισμού που επιχειρεί να υλοποιήσει η ΔΕΙΑΣ, μέσα από το ντερεκ, έχει προπολογισμό 2.200.000 ευρώ, που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα καλύψει τη δαπάνη πέραν των χρημάτων του προγράμματο με δικού τη πόρου. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλη περιβαλλοντική σημασία, καθώ θα μειωθούν οι διαρροέ του νερού στο δίκτυο. Από την άλλη, μέσα στο σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού η ΔΕΗ ΣΕΡΟΝ θα ενσωματώσει μηχανισμού που θα ελέγχουν σε μόνιμη βάση τι παραμέτρου του νερού, πράγμα πολύ σημαντικό για την υγεία των καταναλωτών. Το Βασιλιέβο βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από τη Στρούμνιτσα. Ο Δήμο μετράει 12.000 δημότε. Στο Βασιλιέβο, πάντως, αναμένεται να γίνει σύντομα η δεύτερη συνάντηση των εταίρων, καθώ δεν απομένει παρά ένα μήνα για την κατάθεση τη πρόταση.